Καλησπέρα, καλημέρα από το αυτοκίνητο για ακόμη μία φορά. Ναι, εσείς οι φανατικοί μου θεατές σε περιμένετε ακόμα καναπεδάτο. Θα έρθει και αυτό. Λοιπόν, Fuel Pass 2.0 και θα γίνει της... του πετρελαίου το κάγκελο ρε φίλε, της βενζίνης το κάγκελο, του ηλεκτρικού αυτοκινήτου το κάγκελο. Nice. Θα πάρουν επιδότηση και οι ιδιοκτήτες του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Great job. Για τη βενζίνη. Καλό. 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 Αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Λέει δεν μπορούσαν να το διαχωρίσουν. Εντάξει. Θα το καταλάβω. Στο σημερινό βίντεο θα αναλύσουμε λίγο το τι, πώς, τι χρήματα θα πάρετε για το Fuel Pass 2.0 με βάση κάποια δημοσιεύματα που διάβασα. Μην νομίζετε ότι είδα το Μητσοτάκη και το άκουσα αυτά που είπε ο Μητσοτάκης και ο... πώς το λένε τον άλλον, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σταϊκούρα. Θα σας μεταφέρω ό,τι κατάλαβα. Με δύο τρόπους θα γίνει η καταβολή του επιδόματος. Σε παρένθεση, τα δημοσιεύματα γράφουν, θα έχω το link στην περιγραφή, από το πιο δημοσίευμα πήρα τις πληροφορίες. Με δύο τρόπους θα λάβουμε τα χρήματα. Ο ένας τρόπος είναι με την ηλεκτρονική κάρτα που έχει μια διαδικασία έτσι ώστε να σου δώσει 15 ευρώ παραπάνω από όσο έχει ανακοινωθεί στο διάγγελμα, και με το τραπεζικό λογαριασμό όπως το πήρε το 99,99% την προηγούμενη φορά. Εντάξει, θα είναι για το νομό Αττικής 65 ευρώ όσοι το λάβουν μέσω τραπεζικού λογαριασμού και 80 ευρώ όσοι το λάβουν μέσω ηλεκτρονικής κάρτας, που υπόψη με την ηλεκτρονική κάρτα δικαιούσε να πας να το εξαργυρώσεις μόνο σε πρατήριο βενζίνης. Ενώ ότι παίρνεις μέσω του τραπεζικού λογαριασμού, τα κάνεις ό,τι θέλεις. Ωραία, το ένα είναι αυτό. Στα νησιά λέει θα πάει γύρω στα 85 ευρώ και 100 ευρώ, ανάλογα πώς θα πάει, θα το πάρεις με το τραπεζικό λογαριασμό ή με την ηλεκτρονική κάρτα. Να σημειώσω ότι θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στο σύστημα τέλος Ιουλίου, έγραφε το δημοσίευμα. Θα πάμε διακοπές, είναι για το επόμενο τρίμηνο είναι αυτό, γιατί θα είναι Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος αυτή η επιδότηση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, αλήθεια το λέω, δεν κοροϊδεύω καθόλου. Θα πάμε διακοπές. Εγώ που θα πάω στο εσωτερικό της χώρας με το αυτοκίνητο, σώθηκα. Ξέρεις τι είναι να παίρνεις 65 ολόκληρα ευρώ? Δεν μπορείς να φανταστείς. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ανυπομονώ να γίνουν οι εκλογές. Αλήθεια. Θα τοποθετήσω την ψήφο μου εκεί που πρέπει. Το πάτο σας, για χαρά. Όπως είπα και πριν, θα ανοίξουν την πλατφόρμα τέλος Ιουλίου. Θα είναι για το τρίμηνο. Α, ναι, λέει, έγραφε το δημοσίευμα ότι. Πώς το λένε, ότι με αυτή την επιδότηση, την επιχορήγηση, πως το διέαρο το λένε, θα αγοράσουμε το λίτρο κάτω από 2 ευρώ. Γιατί έχω μπερδευτεί με όλη αυτή τη φάση? Λοιπόν, περνάω από τώρα από ένα πρατήριο, η απλή αμόλυβδη έχει 2.32, η V-Power 98 2.44 και η V-Power 104 2.70 και το πετρέλαιο 2.098. Ωραία, μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω, φίλοι μου, καλοί και φίλες μου, για ποιο λόγο δίνουν αυτά τα χρήματα κάθε φορά. Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με τον Υπουργό Ανάπτυξης που λέει ότι αν μειώναμε το φόρο του καυσίμου θα είχαμε το φθηνότερο από τα φθηνότερα καύσιμα στην Ευρώπη. Αν. Η τιμή του πετρελαίου διεθνώς πέφτει, κυρίες και κύριοι. Στην Αγγλία όμως δεν αποτυπώνεται αυτό στη χώρα μας. Ελίνα, το αντίθετο θα έλεγα. Η τιμή αυξάνεται αντί να κατεβαίνει. Η αμόλυβδη λοιπόν έχει ανέβει και άλλο σήμερα στα 2 ευρώ και 30 λεπτά και το ντίζελ στο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Πάντως έχουμε από τα ακριβότερα καύσιμα στην Ευρώπη. Πόλεμο έχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και η Ισπανία έχει πόλεμο. Δεν έχουμε πολύ ακριβότερα. Αν βγάλετε τους χώρους, είμαστε κάτω από την 10η θέση. Νομίζω το 10η-13η θέση μας. Τον άφημο ουρανό όλοι αδερφιά! Αν βγάλουμε τους φόρους, αλλά ο πολίτης πληρώνει και τους φόρους. Αυτό το αν. Αν βγάλει τους φόρους, ναι, η τιμή δηληστηρίου στην Ελλάδα είναι άλλοτε 10, άλλοτε 12, άλλοτε 13. Τώρα ξέρεις τι μου λες. Αν η γιαγιά μου είχε αυτή, θα τη λέγανε παππού. Άντε, μην το πω. Αρχίδια.
Είπαμε. Λένε ότι υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Ένα ερώτημα είναι αν υπάρχει περίπτωση ποτέ να μειωθεί αυτός ο φόρος και να βοηθήσει να μειωθεί η τιμή και αν όχι γιατί. Αν υπάρχει ποτέ μια θεωρητική συζήτηση. Για όλα οι πιθανότητες. Αχ, μωρέ. Τι. Είσαι λίγο μαλάκας. Κρίμα. Αλλά τέτοιοι είστε. Όπως και να το πει κανένας, αυτοί είστε. Ξίδι, λυπάμαι. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω. Το βίντεο δεν θα είναι πολύ μεγάλο. Έρχονται και άλλα πραγματάκια. Ευελπιστώ να γίνουν και κάποιες άλλες συνεργασιούλες που περιμένω. Εσύ που μπορεί να βλέπεις αυτό το βίντεο, στείλε μου μήνυμα. Τα φοράτε τις ζώνες ασφαλείας, να προσέχετε τώρα που είναι καλοκαίρι. Να κάνετε το σέρβις πριν πάτε διακοπές. Δείτε τα ελαστικά σας. Όσα ελαστικά είναι φθοράς και αυθαρσίας, υπάρχουν οικονομικές λύσεις για να τα αλλάξετε τώρα. Μην κάνετε το λάθος και πείτε ας πάω διακοπές και να τα αλλάξω μετά. Δεν είναι καλή κίνηση αυτή. Στους οδηγούς μοτοσυκλετών κράνος, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Είναι καλοκαίρι, βράζει ο εγκεφαλός σας. Δεν πειράζει, ας βράζει ο εγκεφαλός σας μέσα από το κράνος παρά να βράζει την άσφαλτο. Σ' άρεσε αυτό που είπα? Μπράβο, κράτησε το. Γιατί όλοι μας όταν γυρίζουμε σπίτι έχουμε μία αγκαλιά να μας υποδεχθεί. Αν είναι η σύζυγός σου, αν είναι το παιδί σου. Το μυαλό σου μες στο κεφάλι και όχι στην άσφαλτο. Λοιπόν, αφού τα είπα όλα αυτά, να προσέχετε. Προσοχή στους δρόμους. Μέχρι την επόμενη φορά, είτε μέσα από το αυτοκίνητο, είτε μέσα από το καναπέ μου. Φιλιά πολλά. Bye!